Πάμε παρακάτω, εσείς πώς είστε, καλά? Καλά είμαστε, καλά. Εσύ είσαι μόνος? Εγώ είμαι μόνος, ναι. Και πώς είναι? Έχω μια κυρία αυτή που την έχω 20 χρόνια, η οποία ευτυχώς είναι μητέρα δύο παιδιών, άρα προσέχει πάρα πολύ, απολυμαίνεται συνέχεια, η οποία μου καυτοποιεί κάποια πράγματα στο σπίτι, μία ή δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Εγώ βγάζω μόνο τα δύο τετράποδά μου έξω για μια βόλτα. Κάποια στιγμή την κάνω και λιγάκι πιο μακριά, έτσι πιο μεγάλη, μια και από δύο ώρες άδεια για να μπορώ να κυκλοφορώ. Και έτσι πραγματικά απολαμβάνω μια Αθήνα άδεια. Απ' την άλλη μεριά καταλαβαίνω τι μεγάλη οικονομική καταστροφή είναι αυτό το πράγμα. Όταν βλέπω όλα τα μαγαζιά κλειστά, ο κόσμος δεν γελάει και αυτοί που είναι έξω, ακόμη και αυτοί που έχουν βγει για άθληση και ποτέ θα πρέπει να είναι χαρούμενοι, είναι πολύ σκητροπή και μου κάνει πάρα πολύ άσχημα αυτό το πράγμα. Εσένα, Λάγκη, τι σε κάνει να γελάς τώρα αυτή την περίοδο, τη δύσκολη? Τι με κάνει να γελάω? Εντάξει, είδα το Μπουτσά εχθές το βράδυ, θα το ξαναδώ πάλι σήμερα. Είδα μια υπέροχη Καραγιάννη με μια κορμάρα από περίμια σαμπουτζάκι, τρελάθηκα. Και γελάω όταν εγώ πάω να κάνω τη σαμπουτζάκι βάζοντας ένα τσιρμπάν μπροστά στο καθρέφτη μου. Τι θέλει να σε βλέπω, γι' αυτό δεν έχω κοντάκ. Έκανες τα γενέθλια, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον κορονοϊό τα έκανα. Μ' αρέσει πολύ, μου είπανε χρόνια πολλά, αλλά το εκατοστήρι δεν διαβάσατε το τέξτ. Γι' αυτό σου λέω, ο άνθρωπος δεν είναι οργανωμένος να διαβάσει ένα τέξτ. Θέλει μόνο εικόνα. Και εγώ δυστυχώς δεν είμαι μόνο της εικόνας. Άσε που η εικόνα μου πρέπει να είναι πάντα άρτια, γιατί αλλιώς εννοώ η εικόνα μου γύρω-γύρω, όχι άρτια η δική μου. Εικόνα γενικότερα. Σε αυτή που άγω και φέρομαι. Εγώ τον έχω σεβαστεί πάρα πολύ το Λάκη τώρα, ειδικά με τη συμμετοχή του στο My Style Rocks, γιατί είναι πάντα, είναι ψύχρεμος, ό,τι λέει είναι εμπεριστατωμένο με επιχειρήματα και άποψη δομημένη και χωρίς εξάρσεις και φιγούρες. Ακούστε παιδιά μου, θα σας πω κάτι που είναι δραματικό αλλά και ευχάριστο μαζί. Σε αυτό το My Style Rocks που μου το θύμισες τώρα, ό,τι δούλεψα, όλα τα χρήματά μου τα πήρανε, γιατί τη δεύτερη μέρα που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα ήρθανε από το κράτος και είπαν ότι είναι δεσμευμένα τα χρήματα του Γαβαλά. Και είπα, οκ. Okay. Πήραν τα χρήματα, έχουν πάρει ακίνητα, μακάρι να πάρουν και όλα τα άλλα. Γιατί ξέρεις, τώρα τελικά το χρέος υποτίθεται δεν τελειώνει για αυτούς. Θεωρούσα βέβαια ότι αυτό το κράτος το τώρα θα ήταν πιο μοντέρνο. Δεν είναι όμως και αυτό. Ή μπορεί να είναι παλιοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν προλάβει να τους καταστήσουν. Αυτά μου τα πήραν. Το τι είμαι εγώ, το τι θα είμαι μπροστά σε κάθε δυσκολία, αυτό είναι δική μου υπόθεση και τη διαχειρίζομαι εγώ. Και δόξα τω Θεώ ότι διαχειρίζομαι πάρα πολύ ωραία. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι έχω κάνει και 15 μήνες φυλακή. Αυτή η φυλακή τώρα είναι υπερλουσάτη συγκριτικά με αυτή που έχω ζήσει. Και για τον λόγο τώρα στη συνέχεια, γιατί ο λόγος τώρα είναι άλλος, διαφορετικός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με βολεύει το ότι είμαστε όλοι ίσοι, γιατί υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν άνθρωποι γιατροί καταξιωμένοι και όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή κάνουν πράγματα για μας, που δεν έχουν καμία σχέση με την τρελή δική μου νοημοσύνη, αν θέλει. Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε όλοι ίσοι αυτή τη στιγμή. Και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και μάλλον θα πρέπει ως επιστήμονες, παρόλο που είμαστε έτσι άνθρωποι. Μάλιστα. Είδες πώς θα βλέπει τα πράγματα. Λάκη, εγώ πιστεύω πάντως ότι πρέπει να κάνεις ένα Insta Live. Δεν ξέρω τι πρέπει να παρακολουθεί. Δεν τα ξέρω αυτά. Και τώρα για να κάνω τις σύντες 100 ώρες έκανα. Δεν ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά βλέπω που υπάρχει ένας ο οποίος τώρα, γιατί έκανε και αυτό το talk για να γελάμε λιγάκι. Ναι. Και είναι ένας τύπος ο οποίος λέει: παίρνει, σε παίρνει το αυτοκίνητο, σε πάει από εδώ από εκεί και έχει 500.000 followers και κάτι έτσι κτλ. Δηλαδή τρελαίνομαι. Τόσο γέρος αισθάνομαι. Δηλαδή το ότι είμαι 68 και σε 2 θα είμαι 70, εύχομαι να τα κάνω, γιατί θέλω να κάνω. Να ζεις, να σε κάνω. 70, θα την κάνω νύχτα, παγωμένη νύχτα, καρανύχτα σκοτεινή, η οποία θα ανάψουν τα κεριά και θα γίνει μέρα. Φαντάζεσαι 70 κεριά. Δεν είναι αστείο.